Είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή για τους κοινοβουλευτικούς μας εκπροσώπους, καθώς έχουμε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ωστόσο, η κυρία Λιάνα Κανέλη θα μας διαθέσει λίγο από τον πολύτιμο χρόνο της, η βουλευτής του ΚΚΕ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, κυρία Κανέλη. Καλή σας ημέρα. Κυρία Κανέλη, αυτός ο λίγος χρόνος, ξέρετε, μπορεί να αποδεί και μοιραίος για να βουλευτεί. Ναι. Σήμερα το πρωί είχαμε και αυτή την αίσθηση, ξέρετε τι εννοώ. Αυτό... Ήρθαμε νωρίς-νωρίς, 9 είπε... η ώρα, ναι, με τα προαπαιτούμενα, για να εγγραφούμε στον κατάλογο, να βάλουμε και τις καινούργιες ηλεκτρονικές κάρτες που μας έχουν φτιάξει. Υβριζόμενοι ως συνήθως οι βουλευτές, μπήκαμε μέσα και μας είπαν ότι δεν θα μιλήσει κανένας παρά μόνο ένας από κάθε κόμμα μικρό, 5 από το ΣΥΡΙΖΑ και 3 από τη Νέα Δημοκρατία. Το κατήγγειλε ο κύριος Καναθανασόπουλος πριν από λίγο που τον παρακολουθούσαμε. Και κανένας άλλος. Mm-hmm. Έγινε βεβαίως μια φασαρία. Άρχισαν να διαμαρτύρονται οι βουλευτές. Δεν είναι δυνατόν να έρχεσαι εδώ πέρα για να κάνεις το χειροκροτητή του αρχηγού σου και για να ψηφίζεις μόνο ναι, όχι, όχι, ναι, ναι, όχι, όχι, ναι, σε πράγματα εντελώς εκβιαστικά. Και κάποια στιγμή, έχοντας φύγει περισσότεροι από την αίθουσα, βαράει συναγερμός, ελάτε μέσα να βάλετε τις κάρτες σας να εγγραφείτε. Τώρα, ποιοι θα μιλώσουν από αυτούς που έχουν εγγραφεί ή δεν έχουν εγγραφεί, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Μάλιστα. Ωστόσο, οι διαδικασίες άρχισαν με την ομιλία του κυρίου Σαντορινιού, ο οποίος αναφερόμενος, κυρία Κανέλη, στο γνωστό σλόγγαν «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», για να ξεκινήσουμε από αυτό το καυτό θέμα των πληστηριασμών και των κόκκινων δανείων, είπε «Δεν είπαμε καμία βίλα στα χέρια τραπεζίτη». Λοιπόν, να ακούσουμε και τη δική σας τοποθέτηση. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει είναι με αυτό το πολύ νομοσχέδιο? Είναι ακριβώς αυτό που θα πω εάν μιλήσω. Mm-hmm. Και αν δεν μιλήσω, καλό είναι να το έχετε ακούσει εσείς. Υπάρχει μία πρόοδος με το ΣΥΡΙΖΑ. Από το «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» βρήκε τη λύση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολίτης στα χέρια του τραπεζίτη. Mm-hmm. Θα είναι όμηρος για 30-35 χρόνια. Θα δίνει εκτός από τα απαλήτως απαραίτητα, θα εκποιείται και το σόβρακό του. Mm-hmm. Ένα τραπέζι, μία καρέκλα, μία κουζίνα και μία κατσαρόλα. Τα απαλήτως απαραίτητα κατά το άρθρο του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας. Τα υπόλοιπα εκποιούμενα. Και φτάσαμε και στο αριστούργημα, θα γίνεται και χρηματοδότης της τράπεζας ο πολίτης. Χρηματοδότης. Αν καταφέρει να πουλήσει το σπίτι του, για παράδειγμα, ας πούμε, 50 χιλιάρικα. Και το δάνειό του είναι, τα χρέη του είναι 40. Δεν θα περισσεύουν 10 χιλιάρικα. Τι θα φανταζόσασταν εσείς, ποιος θα τα πάρει? Mm-hmm. Ο ευρισκόμενος εν αδυναμία να μείνει και χωρίς σπίτι, σωστό? Κάνετε λάθος. Κυρία μου, κάνετε λάθος. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη αριστερή πρόοδο. Θα πάρει 5 η τράπεζα και 5 ο Πάσχων. Μάλιστα. Πόσο μπορεί, κυρία Κανέλη? Γιατί μπορεί μέχρι να τελειώσει το νομοσχέδιο να έρθει κάποια τροπολογία που θα λέει, επειδή κάνει και έξοδα η τράπεζα, αφαιρουμένων των εξόδων της τράπεζας, να πάρει 70 η τράπεζα και 30 ο πολίτης. Βέβαια, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι είναι πολύ κοντά στο ποσοστό που επιθυμούσε, δηλαδή να καλύψει τις ανάγκες του 60% περίπου των δανειοληπτών. Φαντάζομαι ότι δεν συμφωνείτε φυσικά με αυτό, αλλά... Το εύλογο ερώτημα που δημιουργείται, κυρία Κανέλη, είναι πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό, δηλαδή σε μια κατεστραμμένη οικονομία, στα κατεστραμμένα νοικοκυριά, με ανέργους, χωρίς εισοδήματα, χωρίς σπίτια ενδεχομένως από εδώ και πέρα, και θα το δούμε στην πορεία αυτό. Γιατί είναι τώρα... άλλο πράγμα να περνάς νόμους, Αστασία μου, και άλλο να τους εφαρμόζεις. Βέβαια. Γιατί τώρα είναι σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Και υπάρχει και ένα παλαιότατο ρητό που λέει: Ουκαλάβεις παρά του μη άχοντος. Ούτως ή άλλως οι άχοντες δεν θίγονται. Σκεφτείτε μόνο ότι οι Έλληνες έδωσαν 40 δισεκατομμύρια για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, τα χρεώθηκαν δηλαδή. Mm-hmm. Και σήμερα οι τράπεζες, σε αυτή την επόμενη ανακεφαλαιοποίηση που γίνεται, όλες μαζί υπολογίζονται να αξίζουν 1,5 δις. Δηλαδή χρεωθήκαμε 39,5 δις για κάτι που δεν ξέρουμε που πήγε, σε μια μαύρη τρύπα. Σε μια χρηματιστηριακή αξία που δεν υπάρχει. Και μια και μιλάτε για ποσοστά, επί πασοκονεοδημοκρατίας, ή νεοδημοκρατοπασοκροτικρατίας, πείτε το όπως θέλετε εσείς. Επί γαλαζοπράσινων, είχαμε 20-25% της νομοθεσίας να περνάει με έκτακτες διαδικασίες. Επί ερυθριάζουσας γαλανοαριστεράς, ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ ή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έχουμε περίπου το 70% της νομοθεσίας να περνάει με διαδικασίες του κατεπήγοντος για να μην συζητιέται. Και κυρίως για να μην παίρνει πρέφα κανένας. Για παράδειγμα, θα δείτε μια νομοθετική βελτίωση φραστική. Αυτή δεν έρχεται με ψηφοφορία. Την κατεβάζει ο Υπουργός ένα χαρτί και τη μοιράζει. Έχουμε λοιπόν μια νομοθετική βελτίωση. Λεκτική. Ναι. Και ξαφνικά αφαιρείται το υπετίος. Από ένα άρθρο αφαιρείται τρεις φορές το υπετίος. Που σημαίνει ότι κάποιος έχανε τη ρύθμιση αν υπετίος με τον προηγούμενο νόμο δεν πλήρωνε τη δόση του. Αυτή που είχε συμφωνήσει. Τώρα βγαίνει το υπετίος.
δεν πάει να έχει πεθάνει ο ίδιος. Από οποιοδήποτε. Δεν πάει να αντιμετωπίζει αυτό που λέμε έκτακτη ανάγκη. Εξαιρετικές συνθήκες, υπαίτιος θα θεωρείται, διότι δεν χωρίζομαστε σε υπαίτιους και ανυπαίτιους. Κυρία Κανέλη, κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ενώ έχουμε τόσο σημαντικό θέμα αυτό με τους πληστηριασμούς, και βέβαια εντάξει, γίνεται διάλογος, να μην είμαστε και άδικοι, αυτή τη στιγμή το θέμα μεταφέρεται στα ισοδύναμα, το θρίλερ δηλαδή, και στη συζήτηση να περνά στο φόρο του κρασιού και να γίνεται μια αντιπολίτευση σχετικά με το φόρο στο κρασί. Έλεγε κοιτάξτε, και πριν. Δηλαδή, έτσι ναι. Έγινε και πριν. Μπαίνουν μπροστά ένα-δύο θέματα τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακά, αφορούν στην καθημερινότητα, αφορούν στην. Το ποιος είναι των προϊόντων, ξέρετε, έχει σημασία αυτό που σας λέω. Υποκρίνονται. Για παράδειγμα, αν άκουγε κάποιος σήμερα το πρωί τον Νίκο τον Καρθαβασόπουλο του Κουκουέ, τον εισηγητή μας, θα άκουγε κάτι καταπληκτικό. Δεν μπορεί κάποιος να κόπτεται για το κρασί όταν έχει συνενέσει για την κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, η οποία επιτρέπει την αθρώα εισαγωγή ξένου κρασιού με τη μορφή μούστου. Ναι. Με αποτέλεσμα ο Έλληνας κρασιός, με βάση την ευρωπαϊκή πολιτική, να μην μπορεί να πουλήσει το δικό του το κρασί και το σταφύλι να φεύγει τζάμπα, αγάπη μου. Κυρία Κανέλη, υπάρχουν τριγμοί. Άρα μιλάμε τώρα για τα κρασιά. Για σκεφτείτε τώρα, 0,60 και στο ελληνικό, 0,60 και στο γαλλικό, 0,60 και στη σαμπάνια. Πιστεύετε ότι θα περάσει σήμερα με άνεση αυτό το πολυνομοσχέδιο, γιατί έχουμε και κάποιες έτσι διαρροές, θα λέγαμε, από τη μια τον κύριο Σακελαρίδη, τον κύριο Νικολόπουλο, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος να λέει ότι είναι ανέντιμο και χυδαίος ο τρόπος που έγινε αυτό. Μας λέγατε ψέματα. Μια και μιλάμε καιρό. Μεταξύ μας και ναι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σας κλείσω κιόλας. Θα σας απαντήσω πάρα πολύ όμα. Έχει τελειώσει η εποχή της αθωότητας. Μάλιστα. Επομένως θα περάσει γιατί οι ένοχοι πια είναι πάρα πολύ. Για να μην θεωρούνται και συνένοχοι. Κυρία Κανέλη, επειδή έχουμε πολύ σοβαρά θέματα στην επικαιρότητα που μετά την. Περασμένη Παρασκευή, φυσικά, αντιλαμβάνεστε έχει ότι αρχίσει συζήτηση. Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και εμείς συζητάμε για άλλα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Έχετε καταγγείλει ότι το ISIS είναι ένα ιμπεριαλιστικό όργανο και παίζεται ένα γεωστρατηγικό παιχνίδι. Και ένα ερώτημα, δεν θέλω να καταχραστώ άλλο την καλοσύνη σας και τον χρόνο σας. Να ρωτήσω, από την Παρασκευή οι Ευρωπαίοι δεν αισθάνονται πια ασφαλείς. Το ερώτημα όμως που τίθεται, κυρία Κανέλη, είναι ακούμε τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Γαλλίας, του Βελγίου να λένε ότι είχαν πληροφορίες για τα χτυπήματα κτλ. Και πώς δεν πρόλαβαν το μακελιό, σκέφτεται ένας απλός πολίτης. Δεν θα κοροϊδευτούμε τώρα εσείς και εγώ. Δεν θα κοροϊδευτούμε όπως εγώ δεν κοροϊδευτήκαμε ούτε την εποχή της Ιουγκοσλαβίας. Ούτε εγώ τύπωνα το κάτω τα χέρια από τη Σερβία 8 μήνες πριν και δεν ήμουνα ούτε μυστική υπηρεσία, κανένα τίποτα. Ήμουν άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τα τεκτενόμενα από τις βασικές πηγές που έχει όλος ο υπόλοιπος κόσμος και απλώς δεν υποκρινόμουν ότι δεν μπορώ να κάνω το συνειρμό. Για να, όταν μιλάτε για το ISIS, νομίζω ότι πάρα πολύ καλά θα κάνετε να αναρωτηθείτε τι ωραίες επενδύσεις κάνετε εσείς στη Βόρεια Ελλάδα στην περιοχή αυτή. Εγώ προσωπικά... Το ISIS είναι ένα κράτος αυτή τη στιγμή, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη κράτος, με 45 δισεκατομμύρια περιουσία στο πετρέλαιο, 45 δισεκατομμύρια περιουσία στο πετρέλαιο, μέγεθος όσο η Μεγάλη Βρετανία και 10 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι το αποτέλεσμα του κοψίματος σε 500 κομμάτια για αλότρια συμφέροντα του Ιράκ. 2 δισεκατομμύρια φεύγουν από την Ελλάδα και επενδύονται στο Αρμπίλ. Το Αρμπίλ είναι 20-30 χιλιομετράκια από εκεί που γίνονται οι σφαγές και κρεμιούνται τα πρόσωπα στα παλούκια. Είναι μέσα στην περιοχή αυτή. Έχετε απευθείας πτήση από εκεί που είσαστε, στη Θεσσαλονίκη, με το Αρμπίλ. Το Αρμπίλ είναι δύο βήματα, μεταξύ Κιρκούκ και Μοσούλης. Υπάρχει απευθείας πτήση από την Ελλάδα εκεί. Υπάρχουν Έλληνες που επενδύουν εκεί. Σε κατασκευές, σε ψωμιά, σε τούτα, σε εκείνα, σε τάλα. Άρα όταν με ρωτάτε πρέπει να σκεφτείτε γιατί όλοι αυτοί οι καλοί ανθρώποι που βομβαρδίζουν εκεί τους κακούς δεν έχουν πειράξει τίποτα ούτε από πετρελαιοπηγή που είναι τα εισοδήματα των Ισλαμιστών. Για τις χερσαίες επεμβάσεις φαντάζομαι. Δεν έχουν πειράξει τίποτα. Μα δεν έχουν πειράξει απολύτως τίποτα. Δεν σας θυμίζει κάτι καταπληκτικό. Λίγο να γυρίσετε πίσω. Θα δείτε ότι η Δρέσδη μπορεί να βομβαρδίστηκε. Τα εργοστάσια της Κρουπ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν βομβαρδιστήκανε. Κυρία Κανέλη, βάλετε... Επομένως βλέπετε ότι παίζονται πολλά λεφτά εκεί. Είναι 45 δις και έχει εφευρεθεί το κατάλληλο σύστημα για να κάνει τη βρωμοδουλειά για λογαριασμό των συμφερόντων. Και διεθνές αεροδρόμιο έχουν και πηγαίνουν έρχονται και νύχτες περιγράφουν εκεί τι ωραία που είναι, επώνυμοι και άλλοι.
Βάλατε προβληματισμούς όπως κάνετε πάντα και καλό είναι ο καθένας μας να κάτσει να τα σκεφτεί λίγο αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν τα ακούμε πολύ συχνά φυσικά. Όχι, απλώς θυμάμαι ότι όταν έγινε η δολοφονία, η απέσια δολοφονία, αυτή η εκτέλεση των ανθρώπων του Σαρλί Εμπντό, mm-hmm. πήγανε 50 ηγέτες και περπατήσανε. Ναι. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, έτσι. Βέβαια. Το θυμάστε, μερικοί μήνες είναι πίσω. Αλίμονο. Ηγέτες, 50. Οι Αμερικανοί πάντως έστειλαν τον πρεσβευτή τους. Ναι. Κυρία Γανέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά μας πιέζει ο χρόνος σήμερα και κυρίως εσάς. Πολύ λυπάμαι, αλλά σας λέω ότι είμαι στη διάθεσή σας, γιατί αυτά που άνοιξαν με πρόσχημα το μεταναστευτικό και με πρόσχημα την τρομοκρατία είναι μαύροι άγγελοι πολύ κακών μηνυμάτων και καλά θα κάνουμε τουλάχιστον να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεσμευόμαστε ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.